Καλημέρα και ευχαριστούμε που σταμάτησες, που σε πιάσαμε. Σε βλέπω τώρα στο κρύο και σένα και το συνάδελφο και γι' αυτό σταμάτησα. 8 και 20 έτσι και χιονίζει, έτσι. Έχει αρχίσει χιονοναράκι. Τι κάνεις, Ελεονόρα? Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ πώς είσαι? Για δύο λόγους ήρθα. Είμαι σίγουρη, αλλά θέλω πρωτού ξεκινήσεις να κάνεις την οποιαδήποτε ερώτηση. Και επειδή έχουμε μιλήσει και πολλές πάλι που δουλεύει. Έχουμε μιλήσει και πολλές φορές και τα ξέρεις και εσύ και από τηλέφωνο που τα έχουμε πει. Ότι δεν έχω να πω κάτι, δεν θέλω να απαντήσω σε καμία ερώτηση. Ούτε για το τι ακριβώς έχει συμβεί με τον κύριο Μαθακούρη. Αν ήθελα να μιλήσω για το οτιδήποτε, θα έδινα συνεντεύξεις. Δόξα τω Θεώ και τις προτάσεις μου έχω και ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους. Αλλά από την αρχή της σεζόν είναι μια τακτική που την έχω μοιραστεί και με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Α. Μια ανάγκη που έχω να μην βγαίνω να δίνω συνεντεύξεις και να μην μιλάω. Και θα σου πω και το εξής. Αυτή τη στιγμή, αν εγώ μπω στη διαδικασία να απαντήσω σε οποιοδήποτε ερώτημα, βάζω σε, πώς θα το πω, μέσα μου, αν θέλει, στον συναδέλφου άλλου σε άδικη θέση. Γιατί θα έπρεπε λογικά να πω στην διαδικασία και με τους άλλους. Σέβομαι το γεγονός ότι με περιμένει τόση ώρα και ξέρεις πόσο πολύ σ' αγαπώ. Δεν θέλω να φεύγω σαν τον κλέφτη, σαν την κυνηγημένη. Το θεωρώ άδικο και για εσάς, το θεωρώ άδικο και για την εικόνα μου. Το θεωρώ πολύ άδικο. Ούτε, απλά, δηλαδή, δεν το θέλω να σχολιάσω τίποτα το για το οτιδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει να σχολιάσω τίποτα. Δεν έχω να πω κάτι απολύτως. Δεν υπάρχει λόγος να απαντήσω σε τίποτα. Τόσοι άλλοι οι απαντήσεις δίνονται και με το χρόνο από μόνες τους. Και απλά θέλω να το εξηγήσω αυτό το πράγμα, ότι είναι μια προσωπική επιλογή που έχω κάνει και την έχω τηρήσει με όλους τους συναδέλφους.